Σύνδεση ευθύς αμέσως με το κέντρο της Αθήνας. Με τα Σεπόλια θα βρούμε τον Μιχάλη Τεζάρη, διότι είναι σε εξέλιξη μια μεγάλη επιχείρηση της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας. Καλημέρα, Μιχάλη. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται εδώ και λίγη ώρα, Γιάννη, η επιχείρηση Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας σε διαμέρισμα στην οδό Αυλώνος για τον εντοπισμό μελών αλλοδαπών στην πλειοψηφία τους τρομοκρατικής οργάνωσης με διεθνή εμβέλεια, σύμφωνα με τα όσα πληροφορούμαστε. Και μάλιστα, όπως μου πληροφόρησε πριν από λίγα λεπτά ο συνάδελφος Παναγιώτης Πυρόπουλος, οι προσαγωγές στις οποίες έχει προχωρήσει η ελληνική αστυνομία είναι περίπου 25 άτομα. Ο Λευτέρης Κόσκολος σας δίνει την εικόνα της περιοχής, η οποία έχει αποκλειστεί από την πρώτη στιγμή από πάνω προς αστυνομικούς της Ελλάς, της ΟΠ και στελεχών της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας. Όπως βλέπετε στο βάθος, εκεί στον αριθμό 7 της οδού Αυλώνος, γίνεται η έρευνα στον χώρο, με τους αστυνομικούς να εξετάζουν σπιδαμή προς σπιδαμή όλα τα αξιοποιήσιμα στοιχεία τα οποία μπορεί να τους προδώσει, η έρευνα στο συγκεκριμένο σπίτι. Ένα σπίτι στο οποίο κατάφεραν να φτάσουν μετά από αξιοποίηση πληροφοριών και φυσική παρακολούθηση των ατόμων τα οποία εισέρχονταν και εξέρχονταν από αυτό. Αναμένουμε να μάθουμε τα αποτελέσματα, Γιάννη, καθώς όπως καταλαβαίνεις η έρευνα είναι σε πλήρη εξέλιξη αυτήν την ώρα. Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνω και πάλι πως πρόκειται στην πλειονότητά τους για άτομα αλλοδαπά, τα οποία σχετίζονται με δράση τρομοκρατικής οργάνωσης στην Τουρκία, σύμφωνα με την πρώτη εικόνα που έχουμε. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη. Λοιπόν, Μιχάλης Τεζάρης από το κέντρο της Αθήνας, στα Σεπόλια, όπου υπάρχει σε πλήρη εξέλιξη μια επιχείρηση της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας. Περισσότερες πληροφορίες βέβαια και στη συνέχεια από τον Μιχάλη Τεζάρη.